Σαφήρα, τι φτάσαμε. Φεύγεις να ψάξεις για θησαυρούς. Μην ξεχάσεις Προμήθειες. Εσύ πού τα πας? Μια βόλτα στην πόλη. Okay, τα λέμε. Τα λέμε. Ο Απόστολος Παύλος, ερχόμενος από τη Σαμοθράκη, αποβιβάστηκε εδώ στην Καβάλα και υπάρχει το ψηφιδωτό εις ανάμνηση εκείνης της επίσκεψής του. Στη συνέχεια περπάτησε από την αρχαία Καβάλα 12 χιλιόμετρα για να φτάσει στους Φιλίππους. Στις 26 Ιουνίου του 1913, ο πλωτάρχης Αντώνης Κριεζής, εδώ από το κτίριο των παλιών δικαστηρίων, ανακήρυξε την εσωμάτωση της Καβάλας στον εθνικό κορμό. Πειρατή, καλώς ήρθες στην Καβάλα. Καλώς σας βρήκαμε. Μόλις ψήθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Στο δρόμο για το Δημαρχείο, μία στάση στην πλατεία Ομονίας. Βρίσκομαι στο Πάρκο Ηρών, πίσω μου ακριβώς στο Δημαρχείο, αριστερά μου το Μέγαρο Βίξ και δεξιά μου η Μεγάλη Λέσχη. Το κτίριο του Δημαρχείου είναι εξαιρετικό και εσωτερικά. Είναι κλειστό, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να μπω να σας ξεναγήσω. Για έλατε μαζί μου. Το εξαιρετικό δημαρχιακό μέγαρο της Καβάλας κτίστηκε το 1890 και ήτανε τα γραφεία και η οικία του Ούγγρου καπνέμπορα Χέρτζοκ. Το 1937 πέρασε στα χέρια του Δήμου Καβάλας.
Πειρατή! Περίμενε, εκεί έρχομαι! Ακολούθησε με. Εδώ έχει θησαυρό πειρατή. Τι είναι εδώ πέρα? Είναι η Δημοτική Καπναποθήκη, η οποία στεγάζει τη Δημοτική Πινακοθήκη και το Μουσείο Βαγή. Μπαίνω. Δικό σας. Καλώς ήρθες, πειρατή μου. Καλώς σας βρήκα. Τι είναι εδώ, τι θησαυρός είναι αυτός, για εξηγήστε μου. Βρισκόμαστε στον πολυχώρο πολιτισμού του Δήμου Καβάλας. Θα στεγαστούν εδώ η Δημοτική Πινακοθήκη, το Μουσείο Βαγή, η Δημοτική Πινακοθήκη του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών και το Λογογραφικό Μουσείο. Στο χώρο εδώ βρισκόμαστε τώρα στη συλλογή του Βαγή, του πολύγνου του Βαγή. Για να τα δούμε λίγο. Ο πολύγνος της Βαγής γεννήθηκε στη Θάσο, στην Ποταμιά, το 1894, περίπου 20 χρόνων έφυγε με τον πατέρα του στην Αμερική, σπούδασε σε Καλλιτεχνών, δημιούργησε σημαντικό έργο, γύρισε στην Ελλάδα αργότερα και πέθανε γύρω στο 1965. Έργα του βρίσκονται στο MoMA της Νέας Υόρκης. Το περίφημο. Το περίφημο, που με πολύ λίγους Έλληνες καλλιτέχνες. Και μεγάλο μέρος έχει δωριστεί εδώ, στο Δήμο Καβάλας, και λειτουργεί ένα αντίστοιχο μουσείο στην Ποταμιά της Άσου. Και εδώ βρισκόμαστε στην Πινακοθήκη του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών. Είναι παράρτημα της Συνολικής Πινακοθήκης. Εγώ είμαι ο Σταγκίδης Διαμαντής, είμαι ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών και υπεύθυνος για το εικαστικό τμήμα. Η έκθεση αυτή, η συλλογή αυτή δημιουργήθηκε στο σύνδεσμο μετά από δωρεές καλλιτεχνών και παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση στο κοινό της Καβάλας. Ο Σύνδεσμος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών λειτουργεί ταυτόχρονα και το Ζέφυρο, το θερινό κινηματογράφο. Το ξακουστώ. Με τις άλλες δραστηριότητες. Και ελπίζουμε ότι εδώ ο κόσμος θα μπορέσει να απολαύσει στην πραγματική του διάσταση. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Το 70% της σύγχρονης Καβάλας κατοικείται από απόγονους προσφύγων, από τη μικρασιατική καταστροφή και από την ανταλλαγή των πληθυσμών, οι οποίοι είναι Πόντιοι, Θράκες, Καπαδόκες και Μικρασιάτες. Το συγκεκριμένο εξαιρετικό κείμενο το έγραψε η κυρία Σοφία Τσίγκου, η οποία είναι η πρόεδρος του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού, όπου και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες, πειρατή μου, στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού Νομού Καβάλας του Συλλόγου Μικρασιατών. Σας προσφέρουμε ένα λικεράκι σπιτικό για να σας καλωσορίσουμε. Σας ευχαριστώ. Το πειρατολόγιο πίνει εις μνήμην όλων των προσφύγων και εις υγείαν όλο το κατοίκον της πόλης της Καβάλας. Στην υγειά σας. Χαίρετε. Καλώς ήρθες, πειρατή μου. Καλώς σας βρήκα. Είμαι ο Μανώλης Ζαχαρόπουλος, είμαι ο έφορος του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού και θα σας ξενοδοχήσω στο μουσείο. Πάμε. Εξαιρετικό. Σε αυτά τα τρία λοιπόν δωμάτια φιλοξενείται όλο το υλικό που έχουμε από τις πατρίδες της Ανατολής και από τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης των προσφύγων στην πόλη και στην περιοχή μας. Έχει το καθένα τη δική του ιστορία και είμαστε χαρούμενοι που το δείχνουμε και στις επόμενες γενιές. Ακούσαμε μία υπέροχη ανατολίτικη μελωδία από το φίλο μου το Μανώλη τον Παργεντάκη με τον ταμπουρά του και το φίλο μου το Φώτη το Σπαθάρι με το πολίτικο λαούτο. Κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Εκεί πάνω που ήμουνα, περνούσε το νερό που υδροδοτούσε την παλιά πόλη της Καβάλας. Είναι το περίφημο υδραγωγείο της πόλης, το οποίο ήταν ρωμαϊκής κατασκευής και ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά από τον Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή. Η Καβάλα είναι από τις ελάχιστες πόλεις της Ελλάδος που έχουν δύο καθαρές ακτές μέσα στον αστικό ιστό της. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, πειρατή. Κάνατε μπάνιο. Κάναμε. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Παιδιά μας ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι από την ακτή της Καλαμίτσας. Εγώ βρίσκομαι τώρα εδώ στην ακτή της Δραψάνης, στη δεύτερη καθαρή πλάζ της Καβάλας και ελάτε να σας ξεναγήσω στο στοιχείο μου, δηλαδή στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.
Γεια σου, ρε καπετάνιο. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, μια χαρούλα. Αγαπητοί φίλοι, ο φίλος καπετάν Χρήστος Τζανάκος είναι συνταξιούχος, πλοίαρχος, πλοηγός, είναι πρόεδρος στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Καβάλας και ήρθαμε μεγάλη μου χαρά να με ξεναγήσει εδώ στο στοιχείο μου, στο στοιχείο του. Πάμε. Και βέβαια, μπορούμε να προχωρήσουμε. Καπετάνιο, αυτό το βέλος δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό είναι το βέλος 2. Είναι τελευταία δωρεά που μας έκανε ο κύριος Θέμης Ανανιάδης στο Ναυτικό Μουσείο. Όπως βλέπετε είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι. Μπράβο. Και είναι ακριβώς όπως είναι ακριβώς το βέλος που έχετε βέλει στη Θεσσαλονίκη. Ναι, φαίνεται. Αυτό είναι το μοναδικό ξύλινο φαλαινοθυρικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο και υπάρχει είναι στη Βοστόνη στην Αμερική. Σαν μουσείο. Σαν μουσείο πλέον, έχει γίνει μουσείο. Είναι το μοναδικό που υπάρχει στον κόσμο ξύλινο και το έχουν κρατήσει. Εντυπωσιακό. Ο πρώτος μηχανισμός του φάρου της καβάλας που λειτουργούσε με ασετιλίνη είναι αυτός εδώ, 1920. Αγναντεύοντας το πέλαγος και την πανέμορφη Θάσο απέναντι, να ευχαριστήσω το φίλο μου τον καπετάν Χρήστο για την υπέροχη ξενάγηση στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο και βάζουμε πρόσωλο ταχώς να πάμε στα στενά σοκάκια της πόλης και να σας δείξω κάτι εξαιρετικό. Βρίσκομαι στο παρκάκι της οδού Πτολεμαίου. Ελάτε να σας δείξω αυτό που σας υποσχέθηκα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά είστε? Βλέπω υπογραφές. Ποιος είναι ποιος? Γιάννης Κανίογλου, εικαστικός συνταξιούχος του ΟΤΕ. Λόης Ανθάκης, ζωγράφος. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η πρώτη τοιχογραφία, κύριε Κανίογλου, τι απεικονίζει? Απεικονίζει την περιοχή που βρισκόμαστε στη δεκαετία του 40 με 50. Είναι μια παλιά φωτογραφία της περιοχής που λέγεται Γύφτικα, η τζαμί δείχνει πώς ήταν η γειτονιά προτού ανοικοδομηθεί. Και πρέπει να είναι εδώ πέρα πίσω από ό,τι είδα. Είναι ο δρόμος που βλέπουμε εδώ πέρα πάνω. Έχει ελάχιστα στοιχεία που έχουν μείνει από αυτή τη φωτογραφία. Ένα παλιό κτίσμα και εκείνο είναι γκρεμισμένο. Όλα τα άλλα έχουν γίνει πολυκατοικίες ή έχουν ανακατασκευαστεί. Η δεύτερη τοιχογραφία, κύριε Ανθάκη, τι απεικονίζει? Απεικονίζει το κεντρικό πύργο του κάστρου της Καβάλας. Έχω πάει και στη Χερσόνησο της Παναγίας. Ναι, γνωρίζω ότι είστε ο πρώτος υπηρετής που πάτησε το κάστρο. Αυτό. Κύριοι, συγχαρητήρια για το έργο τέχνης που ζωγραφίσατε. Εύχομαι να σας μιμηθούν κι άλλοι και να γεμίσουν όλη την πόλη και τους τοίχους της Καβάλας. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε καλλιτέχνες που φιλοτεχνούν
όπως και εμείς, περιοχές της Καβάλας. Και θα σας πάω τώρα σε λίγο να δείτε κι άλλους. Τώρα. Τώρα. Πάμε. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έμαθα ότι υπάρχουν γοργόνες που ζωγραφίζουν και ήρθα να δω από κοντά. Εδώ είμαστε. Καλό αυτό. Μάλλον μας βρήκες. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, στο πρώτο καπί Καβάλας και προσπαθούμε να κάνουμε τον περιβάλλοντα χώρο που πίνουν καφέ οι παππούδες μας, πολύ ευχάριστο και χαριτωμένο. Ποιοι είστε εσείς? Είμαστε ο Σύλλογος Εικαστικών Τεχνών και Φιλοτέχνων Ομού Καβάλας με την πιο απλή ονομασία Art Attack και είμαστε μια ομάδα που δουλεύουμε σε παιδικό σταθμό, σε σχολεία, σε αίθουσες γυμνασίων και οπουδήποτε άλλο προκύψει. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Εκτός του ότι ζωγραφίζουμε, κύριε πειρατά μου, ξέρετε τι άλλο κάνουμε? Για λέγε. Λοιπόν, εμείς επί 15 χρόνια, σαν σύλλογος, διοργανώνουμε την Αλφατοπαρέλαση. Μία θεματική καρναβαλιστική εκδήλωση που έχει στους πρωτογονιστές, τα παιδάκια, τους γονείς και όλη την πρωτοβάθμια. Θα έρθουμε να την παρακολουθήσουμε και την παρέλαση και το επόμενό σας εικαστικό. Εδώ στην Καβάλα, 30 Έλληνες καλλιτέχνες σχεδιάζουν πάνω σε μεταξωτά υφάσματα σουφλίου και δημιουργούν μοναδικές συνθέσεις. Παίρνω μία και φεύγω. Φτάνοντας στο τέλος του οδηπορικού στη μαγευτική Καβάλα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην φάω με την παρέα μου στο ξακουστό γύρω στα Κάρβουνα. 72 χρόνια ιστορίας είναι αυτά. Λοιπόν, από μένα, το Σπύρο, το Θανάση και το Μιχάλη, δίνουμε πειρατικό όρκο τιμής από Δευτέρα Δίαιτα. Κάντε εγγραφή να δείτε όλους τους θησαυρούς στο πειρατολόγιο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, τα λέμε και στην υγειά σας. Στην υγειά σας.